μια συνοικία, η οποία, τα σπιτάκια τα οποία έχουν μείνει είναι σπίτια τα οποία χτιστήκαν από τους πρόσφυγες όταν ήρθαν το 23 με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Και στην διάρκεια των ετών όλο και κάτι προσθέτανε. Αυθαίρετα μεν, αλλά όμως ήταν η πραγματικότητα εκείνης της εποχής όπου έπρεπε να στεγαστούν οι άνθρωποι που ήρθαν που αφήσαν τα μέρη τους και τα σπίτια τους και ήρθαν στην Καβάλα. Είπαμε λοιπόν αυτό το μέρος, γιατί πρέπει να θυμίζει την ιστορία της πόλης μας, ότι πρέπει να διατηρηθεί και είναι και γραφικό, αλλά να βλέπουν οι επόμενες γενιές που μέναν οι παππούδες τους σε τι σπίτια όταν ήρθαν και ποια είναι η εξέλιξή μας. Εδώ λοιπόν που βλέπουμε αυτό το σπίτι εδώ, το οποίο ήταν ετοιμόρροπο, γκρεμίζεται αυτή τη στιγμή για να ανοίξει ο χώρος. Τα υπόλοιπα τα σπίτια τα οποία υπάρχουν από την κάτω πλευρά φτιάχνονται ούτως ώστε να γίνουν ξενώνες για να μπορούν να φιλοξενούν είτε φοιτητές, διότι έχουμε έρθει σε επαφή και θα δούμε αν θα προχωρήσει το πρόγραμμα για να έρχονται 15 μέρες φοιτητές από την αρχιτεκτονική σχολή της Ξάνθης, ούτως ώστε να μπορούν να μελετούν εδώ την περιοχή. Και επίσης θα μπορούσαν να φιλοξενούνται για κάποιοι καλλιτέχνες ή άλλους τους οποίους καλεί ο Δήμος για διάφορες εκδηλώσεις.